Θέλω να σας καλωσορίσω όλους και όλες στη Βουλή των Ελλήνων και να σας πω ότι είστε η φωνή των πολιτών. Είστε οι εκπρόσωποι ενός λαού που αποφάσισε με γενναιότητα για τη ζωή του και επέλεξε ελπίδα και ανασυγκρότηση. Θέλω να σας επισημάνω ότι οι 149 βουλευτές και βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται πλέον κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού λαού. Είστε η φωνή των κοινωνικών αγώνων στο ελληνικό κοινοβούλιο και αυτό δεν πρέπει ούτε στιγμή να το ξεχνάτε. Όπως δεν πρέπει ούτε στιγμή να ξεχνάτε ότι είστε οι εκπρόσωποι του εργαζόμενου λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είστε κομμάτι μιας μεγάλης μάχης και μιας μακράς πορείας που έγινε διαπυρός και σιδήρου και είχε ως κατάληξη την χειραφέτηση ενός λαού, την νίκη των δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού, την νίκη της ηθικής και της αξιοπρέπειας, την νίκη της ελπίδας απέναντι στο φόβο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να είμαστε όλοι και όλες χαρούμενοι και περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορική διαδικασία χειραφέτησης του ελληνικού λαού. Ζούμε στιγμές ιστορικές. Ο ελληνικός λαός, όχι εμείς, γράφει ιστορία. Και γράφει ιστορία διότι είναι αποφασισμένος να στηρίξει τις μεγάλες αλλαγές, τις αναγκαίες και όριμες μεταρρυθμίσεις για το τέλος του πελατειακού κράτους, για το τέλος της διαπλοκής και της διαφθοράς στην πατρίδα μας, για την επιστροφή στη σταθερότητα, για πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι απορρυθμίσεις και βαρβαρότητα, όπως μας πρόσφεραν 4 χρόνια τώρα οι δυνάμεις που κυβέρνησαν με μνημονιακά προγράμματα, για να βάλουμε τέλος στην ανθρωπιστική κρίση, βάζοντας μπροστά το ανθρώπινο κεφάλαιο και το φυσικό πλούτο της χώρας. Όχι για να υπηρετήσουμε το χρηματιστηριακό κεφάλαιο και να εκποιήσουμε το δημόσιο πλούτο της χώρας. Η κυβέρνησή μας από τα πρώτα της βήματα έδωσε ελπίδα στον πολύπαθο λαό μας. Έδωσε στην πατρίδα μας ταυτότητα που σήμερα μέσα σε λίγες μέρες αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έγινε ξανά θετικό σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, εκπροσωπεί και προπαγανδίζει παντού στην Ευρώπη τις αξίες που έγιναν η πρώτη ύλη για την ίδια τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπεί την Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της ισότητας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25 του Γενάρη έγινε ένα μεγάλο βήμα. Αν όμως νιώθουμε για κάτι περήφανοι και περήφανες, αυτό δεν είναι μόνο η δικαίωση των αγώνων των προηγούμενων γενεών που μάτωσαν για αυτόν τον τόπο. Αν είναι να αισθανόμαστε και αισθανόμαστε για κάτι περήφανοι, είναι γιατί στις 26 Γενάρη οι πολίτες αυτού του τόπου ανάσαναν. Οι πολίτες γέμισαν αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν την Κυριακή των εκλογών. Αν νιώθουμε για κάτι περήφανοι, είναι γιατί επέστρεψε η αξιοπρέπεια, επέστρεψε η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Αν είναι για να αισθανόμαστε και αισθανόμαστε για κάτι περήφανοι, είναι γιατί πλέον στον τόπο μας δεν κυριαρχεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Κυριαρχεί η βεβαιότητα,
ότι η νέα κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί σκληρά για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην Τρόικα και τις πολιτικές της. Κυριαρχεί η βεβαιότητα ότι η νέα κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον δικό της οδικό άξονα και έξοδα από την κρίση. Θα έχει την δική της φωνή, το δικό της πρόγραμμα. Και το κυριότερο, όλοι και όλες σε αυτόν τον τόπο ξέρουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που θα κάνει πράξη αυτό που λέει. Θα κάνει πράξη αυτό που επιβάλλει η ιστορία και οι παραδόσεις του τόπου. Γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είναι πλέον αποδέκτης εντολών και μάλιστα εντολών διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Ελλάδα έχει πλέον ξεκάθαρη θέση, η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της φωνή, η Ελλάδα έχει πλέον τη δική της διαπραγματευτική ισχύ. Χρειάστηκε μόλις μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα νέας κυβέρνησης και νέου τρόπου διακυβέρνησης. Και καταφέραμε να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης στην Ευρώπη. Καταφέραμε να γίνει η Ελλάδα και οι προτάσεις της κυβέρνησης σημείο αναφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πράγμα που μαρτυρούν και οι συναντήσεις αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα με ηγέτες από τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη, όχι μόνο της Ευρώπης. Χρειάστηκε μόλις μια εβδομάδα για να ξεκινήσει επιτέλους η συζήτηση στην Ευρώπη πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Για να συζητήσουμε πια για την ανάπτυξη και όχι να συζητάμε άλλο πια για τη λιτότητα, για να αποδομηθεί επιτέλους το ευρωπαϊκό κατεστημένο που θέλει περισσότερη λιτότητα και λιγότερη δημοκρατία. Η πατρίδα μας αυτόν τον διάλογο, τη διαβούλευση που είναι όριμη και έχει ξεκινήσει στα θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημείο αναφοράς. Είναι σημείο αναφοράς για τους λαούς. Είναι σημείο αναφοράς για τη δημοκρατία. Για μια νέα συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο σε μια Ευρώπη που δεν θα έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, αλλά θα είναι το κοινό σπίτι, το κοινό μας σπίτι, όπου όλοι θα έχουμε ευθύνη, συγκατοικούμε ισότιμα σε αυτό το κοινό σπίτι και όλοι έχουμε ευθύνη και λόγο για το μέλλον, το κοινό μας μέλλον. Και βεβαίως, σημείο αναφοράς η πατρίδα μας στην αναγκαία διαβούλευση για να μπει επιτέλους ένα τέλος στο οικονομικό παράλογο που έχει τα τελευταία χρόνια επιβληθεί στο κοινωνικό δίκαιο και στον ορθό λόγο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 26 Γενάρη πήραμε καθαρή εντολή και δηλώσαμε πως σκεφτόμαστε σε σχέση με αυτά που έκαναν προκάτοχοί μας σε κυβερνητικούς τόκους να πρωτοτυπήσουμε, δηλαδή να εφαρμόσουμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Και είναι υποχρέωση και καθήκον μας να μην επιτρέψουμε οι πολίτες να εξαπατηθούν ξανά. Είμαστε κυρίαρχη χώρα, έχουμε δημοκρατία, έχουμε πρόγραμμα και συμφωνία με το λαό μας. Αυτή τη συμφωνία θα την τιμήσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν απειλεί καμία ισορροπία στην Ευρώπη.
Αντίθετα, έρχεται να αποκαταστήσει την αναγκαία ισορροπία στην Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι απειλή. Είναι η ελπίδα για τις μεγάλες και αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη που είτε θα είναι δημοκρατική και με κοινωνική συνοχή, είτε θα δυσκολευθεί να συνεχίσει να υπάρχει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εργαστήκαμε σκληρά από την πρώτη κιόλας μέρα. Αποδείξαμε πως ήμασταν έτοιμοι και όριμοι να αναλάβουμε την μεγάλη αυτή ευθύνη που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Συγκροτήσαμε κυβέρνηση χωρίς να χάσουμε ούτε λεπτό, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κάναμε πράξη την δέσμευση για νέα πιο συνεργατική κυβερνητική δομή, με 10 μόνο υπουργεία. Καταφέραμε με δύο λόγια μόλις μέσα σε μια μέρα αυτό που 30 χρόνια υποσχόντουσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν το έκαναν πράξη. Και αυτή μας η αποφασιστικότητα δεν αφορά μόνο στην τήρηση των δεσμεύσεών μας. Αφορά και στην ανάγκη να αλλάξουμε τη δημόσια διοίκηση στον τόπο μας. Να την κάνουμε περισσότερο αποτελεσματική, πιο συνεργατική, πιο λειτουργική, ανταποδοτική προς τον πολίτη. Και ξεκινάμε από την κυβέρνηση για να αλλάξουμε τη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό και σήμερα, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας και δείχνοντας αποφασιστικότητα να προωθήσουμε μεγάλες, όριμες αλλαγές για τον τόπο, βλέπουμε την ελληνική κοινωνία να ανταποκρίνεται θετικά. Σήμερα όλες οι μετρήσεις κοινής γνώμης δείχνουν ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση με σκοπό την σωτηρία της κοινωνίας, έχει την αποδοχή του διπλάσιου ποσοστού από όσο πήραν στις εκλογές 25 Γενάρη τα κόμματα που τη συγκροτούν. Αποδείξαμε επίσης μέσα από τις κινήσεις μας το πρώτο διάστημα πως δεν πηγαίνουμε χωρίς σχέδιο μπροστά. Δεν πορευόμαστε στο άγνωστο. Είχαμε και έχουμε επεξεργασμένο στρατηγικό σχέδιο για την διαπραγμάτευση. Έχουμε πρόγραμμα και όραμα για την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Αναλάβαμε μια ιστορική ευθύνη. Χρέος μας ήταν από τις πρώτες κιόλας μέρες να επισκεφθούμε την Κύπρο, πράγμα που πράξαμε, για να τονίσουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν και τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Για να τονίσουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι υπάρχει ένα αραγές μέτωπο συνεργασίας και αλληλεγγύης και ένα υψηλό επίπεδο συνεννόησης. Για να τονίσουμε πως οι δύο κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν πιστές στον στρατηγικό τους στόχο για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα. Σε λίγες μόνο ώρες επισκεφθήκαμε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τους επικεφαλείς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και δύο σημαντικούς ηγέτες, αρχηγούς κρατών, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Όχι βέβαια με στόχο να δημιουργήσουμε νέα ρήγματα και νέους διχασμούς. Αρκετούς διχασμούς έχει η Ευρώπη. Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο διχασμό ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Τονίσαμε ότι στόχος όλων πρέπει να είναι το τέλος των αποτυχημένων πολιτικών
και επισημάναμε την ανάγκη για μια νέα συμφωνία στην Ευρώπη. Υπουργοί και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας μέρα έναν μαραθώνιο συναντήσεων και διαβουλεύσεων σε όλη την Ευρώπη. Και το ξεκίνησαν έχοντας στόχο, έχοντας σχέδιο και λέγοντας για πρώτη φορά την αλήθεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το εναλλακτικό εθνικό σχέδιο, το εναλλακτικό σχέδιο της Ελλάδας για την έξοδο από την κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι σε μία εβδομάδα μόλις κερδίσαμε συμμάχους και συμμαχίες που δεν κερδίθηκαν 5 χρόνια τώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Υπήρξε στην Ελλάδα για 4 χρόνια τώρα μια απόλυτη αποτυχία, μια απόλυτη κατάρρευση. Η Ελλάδα όμως δεν είναι πια ο μίζερος εταίρος που ακούει διδαχές να κάνει τα μαθήματά της. Η Ελλάδα έχει φωνή, τη δική της φωνή, η Ελλάδα έχει πλέον προτάσεις. Καταθέσαμε αυτές τις προτάσεις τεκμηριωμένα και με αξιοπιστία στους εταίρους μας. Περιμένουμε προτάσεις και από τους εταίρους. Περιμένουμε ακόμα με μεγάλο ενδιαφέρον και τις προτάσεις της Γερμανίας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα όμως στην Ευρώπη, και αυτό είναι το πρώτο, αν θέλετε, ευτυχές αποτέλεσμα της λαϊκής επιμηγορίας στην Ελλάδα. Κανείς δεν μιλά πια για την Τρόικα και τα mail της. Κανείς σήμερα, και αυτό είναι η αλήθεια, δεν μας ζητά να εφαρμόσουμε το προηγούμενο πρόγραμμα που απέτυχε και κατέστρεψε την κοινωνία και την οικονομία. Δεν μας ζητά να εφαρμόσουμε το περιβόητο email των δεσμεύσεων του κυρίου Σαμαρά. Μας ζητούν βέβαια να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Τους απαντάμε. Μας δεσμεύουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε, αλλά θα τους σεβαστούμε. Θα σεβαστούμε δηλαδή τον κανόνα για πρωτογενώς ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς. Ξεκάθαρα όμως πράγματα, η λιτότητα δεν αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εξωπραγματικά και ανέφικτα πρωτογενή πλεονάσματα δεν αποτελούν ιδρυτικό κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σεβαστούμε λοιπόν τους κανόνες. Απαιτούμε και από τους εταίρους μας να σεβαστούν τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Και κυρίως να σεβαστούν την απόφαση του λαού μας να σταματήσει η συνέχεια του λάθους στην Ελλάδα. Γιατί σε αυτά τα 4,5 χρόνια της εφαρμογής του λάθους ο τόπος μας, ο λαός μας έζησε έναν εφιάλτη. Χάθηκε το 25% του εισοδήματος με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να εκτοξευθεί από το 124% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 178%. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας φτωχοποιήθηκαν. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν την εργασία τους, 200.000 νέοι επιστήμονες ξεριζώθηκαν από τον τόπο, μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Το κράτος πρόνοιας και το κοινωνικό κράτος ισοπεδώθηκε. Υπήρξε
πρωτοφανής εσωτερική υποτίμηση και από επένδυση. Υπήρξαν δομικά προβλήματα και τραγική οικονομική πτώση. Όλα αυτά αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποιαδήποτε άλλο ευνομούμενο κράτος, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του Βορρά, θα συνιστούσαν μια πρωτοφανή τραγωδία και καμιά κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κρατηθεί με αυτά τα αποτελέσματα. Κρατήθηκαν όμως την Ελλάδα για 4,5 χρόνια. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε όλη πλάτη, να γυρίσουμε σελίδα. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Κανείς λογικός άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να επιθυμεί να συνεχιστεί αυτός ο εφιάλτης. Κι όμως υπάρχει ακόμα μια κάστα εντός και εκτός της Ελλάδας, υπάρχει ακόμα ένας σκληρός θύλακας νεοφιλελευθερισμού που υπηρέτησε και υπηρετεί αυτόν τον δοκιμαστικό σωλήνα των πιο απάνθρωπων πολιτικών, που προσέξτε, παρακαλά να κερδίσει στη διαπραγμάτευση η σκληρή νεοφιλελεύθερη άποψη. Ορισμένοι ακόμα δεν το κρύβουνε, το στέλνουνε και στα email τους, στα Twitter τους. Υπάρχει λοιπόν μια κάστα που παρακαλά και θέλει αυτός ο λαός να παραμείνει το πειραματόζωο για να εφαρμοστεί εις το διηνεκές η βαρβαρότητα. Αγαπητοί συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι, αν στις 25 Γενάρη ο ελληνικός λαός δεν είχε δείξει τόσο μεγάλη γενναιότητα απέναντι σε όλα τα αποθέματα φόβου και τρόμου που χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοί μας, αν στις 25 Γενάρη είχαμε χάσει τις εκλογές, σήμερα τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα? Το περιβόητο email του κυρίου Σαμαρά προς την Τρόικα θα είχε γίνει νόμος του κράτους. Δηλαδή η Βουλή μετά την ορκομοσία θα καλεί το να ψηφίσει νέες περικοπές σε συντάξεις, στο ΕΚΑΣ, αυξήσεις στο ΦΠΑ. Σήμερα η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας για νέα μείωση στις συντάξεις θα είχε υλοποιηθεί, αυτή που ανακαλύψαν οι υπουργοί με το που καθίσανε στις καρέκλες του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Σήμερα θα είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για νέες απολύσεις χιλιάδων εργαζόμενων, διότι αυτά είχαν συμφωνηθεί. Όμως ο ελληνικός λαός απάντησε με γενναιότητα, έκανε την επιλογή του και όλα αυτά σταμάτησαν. Και ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη, είναι αλήθεια, διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση στην οποία η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν ζητά ελεημοσύνη και επιτροπία. Με σεβασμό στη λαϊκή ετιμιγορία καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση με τους εταίρους μας, η οποία χρειάζεται χρόνο. Χρόνο δεν χρειάζεται μόνο η Ελλάδα. Χρόνο χρειάζεται και η Ευρώπη. Χρόνο χρειαζόμαστε όλοι οι εταίροι. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό, δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στο κοινό μας μέλλον. Εμείς αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και να δεσμευτούμε στον ελληνικό λαό είναι ότι η κυβέρνησή του, τα κόμματα που την αποτελούν και οι υπουργοί της θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να γυρίσει ο τόπος σελίδα. Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες και την επιθυμία τους να μπει ένα τέλος στην καταστροφή. Εγγυόμαστε ότι θα μπει φρένο στις θυσίες, χωρίς αποτέλεσμα που έκαναν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τόσα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα εγγυόμαστε και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ταυτόχρονα εγγυόμαστε διεκδίκηση με ασφάλεια στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα εγγυόμαστε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις τράπεζες τις ελληνικές που είναι απολύτως εξασφαλισμένες.
Θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες να τα καταφέρουμε, να αποκαταστήσουμε, να ξεκινήσουμε τον μεγάλο αγώνα στο να αποκαταστήσουμε σταδιακά τις αδικίες, τις μεγάλες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που ενέκρινε ο ελληνικός λαός, αλλά άμεσα, αστραπιαία θα κινηθούμε για να τελειώνουμε και με αυτό το καθεστώς που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Να τελειώνουμε με το καθεστώς της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Να τελειώνουμε με τη φοροδιαφυγή και το πελατειακό κράτος. Προωθώντας σαρωτικές αλλαγές. Και προσέξτε, όχι γιατί κάποιοι μας τις ζητάνε αυτές τις αλλαγές. Και είναι υποκριτές κάποιοι που τις ζητάνε, ενώ τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα για αυτές. Αυτές τις αλλαγές θα τις προωθήσουμε διότι εμείς τις θέλουμε και να τελειώνουμε οριστικά με το παρελθόν σε αυτόν τον τόπο. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να λάβουν και το δικό μας μήνυμα πολύ σοβαρά όλοι και όλες όσοι εντός και εκτός Ελλάδας σχεδιάζουν παρενθέσεις, έχουν στρατηγικό σχέδιο να υπονομεύσουν την Ελλάδα, τη νέα ελληνική κυβέρνηση, αλλά φυσικά την Ελλάδα. Διότι εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και το μέλλον αυτού του λαού. Εμείς κινούμαστε εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όπως προείπα, ακόμα και όταν διαφωνούμε και διαφωνούμε ριζικά, σεβόμαστε τους κανόνες. Ας σεβαστούν όλοι όμως και την έννοια της δημοκρατίας. Δηλώσεις που λένε ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα είναι δηλώσεις επικίνδυνες, ιδίως σε μια Ευρώπη όπου ο κίνδυνος του φασισμού, του νέου ναζισμού, της εκόλαψης του αυγού του φιδιού είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Θέλω λοιπόν να το ξαναπώ για να το καταλάβουν όλοι καλά. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει στόχο ούτε να εκβιάσει ούτε να απειλήσει κανέναν. Πολύ περισσότερο όμως η ελληνική δημοκρατία δεν απειλείται και από κανέναν. Η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται γιατί η δημοκρατία στην Ευρώπη δεν εκβιάζεται. Ας σταματήσουν λοιπόν εδώ και οι τελευταίοι οπαδοί των πιο σκληρών και άδικων πολιτικών να υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως να προσβάλλουν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Η ελληνική δημοκρατία, οι πολίτες αυτής της χώρας με τη γενναία τους επιλογή έχουν γυρίσει σελίδα. Έχουν βρει το δρόμο τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πίσω στα πέτρινα χρόνια. Και αυτή η επιλογή, σας διαβεβαιώνω, είναι μια επιλογή ουσιαστική και σημαντική για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είναι μια επιλογή που σηματοδοτεί την αναγκαία νέα μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη. Η νέα ελληνική κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει στο πλευρό της μόνο τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Έχει στο πλευρό της, και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα, τους λαούς που αγωνίζονται στην Ευρώπη για ένα καλύτερο κοινό μέλλον, με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη ελπίδα. Έχουμε στο πλευρό μας τους ευρωπαϊκούς λαούς σε βορρά και νότο, που και αυτοί στην ελπίδα των Ελλήνων και των Ελληνίδων βλέπουν τη δική τους ελπίδα για μια Ευρώπη πιο κοινωνική, πιο αλληλέγγυα, πιο δημοκρατική. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι ο φόβος τελείωσε στην πατρίδα μας, η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί τελείωσαν στην πατρίδα μας, έχουμε δύσκολη δουλειά μπροστά μας, ανηφορικό δρόμο,
διότι έχουμε να φτιάξουμε μια χώρα από την αρχή. Και σας καλώ όλους και όλες μαζί, στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, να δώσουμε την ικμάδα των δυνάμεών μας για να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας σε θεμέλια δικαιοσύνης, δημοκρατίας, σε θεμέλια ισότητας, σε θεμέλια προκοπής. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Κυρίες και κύριοι, σε